κάθετα, αντίθετο στις προωθούμενες αλλαγές για τον Καλλικράτη, εμφανίστηκε ο Δημάρχος Καλαμάτα, σημειώνοντας σε σχέση με την απλή αναλογική ότι οι επόμενες εκλογές στην αυτοδιοίκηση θα γίνουν όπως και αν έχει, με άλλο σύστημα, καθώς θα έχουν προηγηθεί εθνικές εκλογές. Είμαι κατηγορηματικά αντίθετος με την απλή αναλογική. Εγώ, ως γνωστόν, βγήκα από την πρώτη Κυριακή. Δεν μπαίνει ζήτημα ιδιοτέλειας. Εντάξει. Όμως, εδώ δεν μπορούμε να συνοηθούμε καμιά φορά μέσα και στις ίδιες τις παρατάξεις. Όταν γίνονται ψηφοφορίες, ξέρετε εσείς οι δημοσιογράφοι τα προβλήματα που δημιουργούνται μεταξύ των παρατάξεων. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ποτέ με άποψη συμβιβασμών, συνονοήσεων και μοίρασμα της πίτας της εξουσίας πριν από τις εκλογές. Διότι αυτό θα γίνει. Η απλή αναλογική όπου εφαρμόστηκε απέτυχε και έχει καταργηθεί. Αναφέρομαι στο παράδειγμα της Ιταλίας. Αναφέρομαι στη Βαϊμάρη, στη Γερμανία. Απλή αναλογική οδήγησε στην διάλυση. Βεβαίως είμαι βέβαιος ότι με τον νόμο που θα πάμε στις επόμενες εκλογές, τον νόμο τον οποίο θα πάμε στις επόμενες εκλογές, δεν θα τον ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση. Θα τον ψηφίσει η επόμενη κυβέρνηση. Είναι βέβαιο ότι αν ψηφιστεί η απλή αναλογική, είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει από την επόμενη κυβέρνηση, γιατί οι εκλογές θα προηγηθούν. Βέβαια δεν προλέγω τίποτα, ο λαός πάντοτε κρίνει, την εκτίμησή μου με ρωτήσατε και την εκτίμηση σας κάνω. Έτσι, θα είναι κατά της αυτοδιοίκησης η απλή αναλογική. Πιθανό να προσθέτει πόντους σε κόμματα ή κυβέρνηση που θέλουν να ενισχύσουν τον ρόλο τους στην αυτοδιοίκηση. Τίποτα άλλο. Δεν εξυπηρετεί όμως την αυτοδιοίκηση.